Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντακοπαρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισουν ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ, δια σου τες ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλς αναδείξας, καταπέμψας αυτής τον πνεύμα, συνεχίζοντας τη μελέτη του βιβλίου «Χαρισματική οδός» του γέροντος Εμιλιανού, αναφέρει λοιπόν ένα δεύτερο επίτευγμα του σατανά είναι η εξαφάνιση της Θείας Μεταλήψεως, της διά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας προσλήψεως του Θεού. Αυτό που είναι, θα λέγαμε, το ψωμοτήρι του ανθρώπου, το καθημερινό εφοδιό του, το φάρμακο για την αμαρτία, για την αρρώστια, για την αθυμία, για το πάθος, για το έγκλημα, το κάναμε στις ημέρες μας πολυτελέστατο είδος. Μπορούμε δηλαδή να το παίρνουμε κάθε 15 ή κάθε 20 ημέρες ή κάθε μήνα αφού ετοιμαστούμε πάρα πολύ, αφού κάνουμε τριήμερες και 40ήμερες νηστείες και αφού όποτε τελικώς το μυστήριο αυτό αδρανεί, γίνεται μία τελεσιρουργική πράξη στην οποία πηγαίνουμε απλώς για να συμμετάσχουμε. Αυτή η Θεία Κοινωνία δεν φέρνει κανένα απολύτως καρπό, μόνον θυμίζει κάτι που έκαναν οι παλαιοί. Παράλληλα, διασώζει και κάτι από το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας με το να επιβάλλει άσκηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Αλλά αυτή η άσκηση είναι κατάργηση μιας άλλης αλήθειας, της ανάγκης της συνεχούς Θείας Μεταλήψεως. Αναφερόμενος λοιπόν ο γέροντας Εμιλιανός στην ερμηνεία που λέει για τον Άγιο Νίλο τον Καλαβρό, ότι ο σατανάς, θυμόσαστε που έλεγε ότι το τι κάνει, πως αλλοιώνει το πνεύμα βάζοντας ένα πρέπει, οπότε αν κάνεις αυτό ή εκείνο ή εκείνο, μετά έχεις και την απέτηση ο Θεός να σου χαρίσει τη βασιλεία των ουρανών, και έτσι δεν κινείται κάποιος από αγάπη, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη σύναξή μας. Ένα δεύτερο κατόρθωμά του, λέει, είναι η εξαφάνιση της Θείας Κοινωνίας, στην οποία κατήντησε στις ημέρες μας να είναι ένα είδος πολυτελείας. Δηλαδή, τι εννοεί ένα είδος πολυτελείας? Ότι βάζουμε στον εαυτό μας διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει πρώτης Θείας Κοινωνίας. Την τάδε άσκηση, την παραπάνω, εκείνη, την Α ή την Β. Με αποτέλεσμα, η Θεία Κοινωνία από καθημερινή τροφή του πιστού να έχει γίνει είδος πολυτελείας. Να μην λαμβάνουμε δηλαδή καθημερινά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά αντίθετα, να το προσερχόμεθα στο μυστήριο όταν και όποτε μπορούμε. Όταν και όποτε έχουμε κάνει τόσες νηστείες, έχουμε κάνει τόσες προσευχές, έχουμε κάνει τόσες μετάνοιες, τόσες ασκήσεις και ούτω καθεξής.
Και έτσι απομακρύνεται ο άνθρωπος από το σώμα και το αίμα του Χριστού, που όπως το ονομάζει είναι η εξαφάνιση της Θείας Μεταλήψεως, δηλαδή της προσλήψεως του Θεού μέσα μας. Διότι με αυτόν τον τρόπο, με τη Θεία Κοινωνία, προσλαμβάνει ο άνθρωπος το Θεό μέσα του. Ενώ μας έχει καταντήσει μια τυπική πράξη. Δεν προσλαμβάνω το Θεό μέσα μου σαν καθημερινό εφόδιό μου, ούτε ότι είναι ένα φάρμακο, το αντίδοτο του δηλητηρίου που με τσίμπησε το φίδι και πρέπει αμέσως να πάρω το αντίδοτο, να πάρω το φάρμακο ώστε να πολεμήσω, ώστε να μην πεθάνω. Δεν έχουμε τη Θεία Κοινωνία για κάτι τέτοιο. Την έχουμε μια απλή καλή συνήθεια ότι ενώνουμε με το Θεό μου. Και η ένωση αυτή πρέπει να γίνει κάτω από αυτές και αυτές και αυτές τις προϋποθέσεις. Που ναι μεν θυμίζει, λέει, το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας, αλλά καταργεί αυτή η άσκηση μια άλλη ανάγκη περί της συνεχούς θείας, την ανάγκη περί της συνεχούς θείας μεταλήψεως. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να απομακρύνεται από τη θεία, από την αμαρτία. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχει στη ζωή του να είναι καθαρός, πρέπει να προσέχει στη ζωή του πνευματικά να ζει σωστά, ώστε η Θεία Κοινωνία να μην γίνεται εις κρίμα και εις κατάκριμα. Να μην γίνεται εις κρίμα και εις κατάκριμα. Λοιπόν, και το τρίτο επίτευγμα του Σατανά είναι να καταργήσει την πρόσληψη του Χριστού ως λόγου δια της μυστικής εργασίας. Πέτυχε δηλαδή ο διάβολος να καταργήσει την αδιάλειπτη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή πέτυχε ο διάβολος να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, που γίνεται προφανώς δια της διδασκαλίας και της μελέτης. Δυστυχώς, σήμερα στο Άγιον Όρος, αλλά και ευρύτερα στα μοναστήρια μας, δεν υπάρχει διδασκαλία ούτε μελέτη. Ποιος διαβάζει η Αγία Γραφή στα μοναστήρια? Ποιος διαβάζει, πατέρες? Η μέναν άνοιξη της Αγίας Γραφής περιορίζεται μόνον στις προφητείες ή στον προξαπόστολο ή στα Ευαγγέλια που διαβάζονται κατά τις ιερές ακολουθίες στον ναό. Η δε ανάγνωση των πατερικών έργων περιορίζεται στις αντίστοιχες αναγνώσεις της τραπέζης ή της Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα όμως, ακόμα και η ανάγνωση στην τράπεζα είναι μία παραφθορά του μοναχικού πνεύματος, διότι γινόταν για λόγους ασκητικούς ή σιωπής όταν έτρωγαν οι μοναχοί και όχι για την πρόσληψη ενιών. Εδώ τι αναφέρει? Αναφέρει ότι την εποχή εκείνη που γράφει το βιβλίο, ότι στα μοναστήρια οι μοναχοί, οι μοναχές, αλλά ακόμη και στο Άγιον Όρος, δεν διαβάζαν Αγία Γραφή. Δεν μελετούσαν τους πατέρες. Μόνον όταν τους ακούγανε μέσα στον Ιερό Ναό, εκεί που διαβάζουμε σε έναν Άγιο κάποιες προφητείες. Επίσης, το Ευαγγέλιο, συγγνώμη, διαβαζόταν μόνο την ώρα του Ευαγγελίου. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και διαβαζόταν επίσης, διαβάζανε ένα κείμενο μόνο όταν ήταν στην τράπεζα, όταν έτρωγαν δηλαδή. Και η μεν δεν γινόταν για λόγους ασκητικούς ή σιωπή στην τράπεζα, αλλά όχι και μόνο για λόγους ασκητικούς ή σιωπή, αλλά γινόταν και για λόγους ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν πολύ ολιγογράμματοι. Δηλαδή οι μοναχοί δεν γνωρίζαν πολύ γράμματα. Ήταν απαίδευτοι, όπως τα λέγαμε. Έτσι λοιπόν κάποιος που γνώριζε γράμματα, διάβαζε το βίο του Αγίου, διάβαζε κάποιο κείμενο πατερικό για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι να μπουν μέσα στη ζωή του Αγίου και να μιμηθούν τον Άγιο.
Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι ήταν και θέματα σιωπής, αλλά ήταν και θέματα ότι ήταν ολιγογράμματοι. Εμείς περιορίσαμε όλα στην εκκλησία και στην τράπεζα. Δηλαδή σαν μοναχοί περιορίσαμε όλα αυτά μόνο μέσα στο ναό και στην τράπεζα. Και έτσι εξαφανίστηκε η μελέτη, η προσωπική του καθενός. Και για την Αγία Γραφή, Καινή Διαθήκη, Παλαιά, αλλά και πατέρες. Έτσι ο μοναχός δεν χρειάζεται ούτε λάμπα στο κελί του, γιατί την ημέρα δουλεύει και το βράδυ μετά την κούραση όλης της ημέρας πάει και κοιμάται. Το πολύ πολύ μπορεί να κάνει μόνο τις μετάνοιές του, που δεν χρειάζεται το φως μετά το απόδειπνο μέχρι να κοιμηθεί ή το πρωί πριν ή μετά την ακολουθία του. Αυτές οι τρεις μεγάλες νίκες του πονηρού καθιστούν ανίκανο και αδύναμο το μοναχισμό σήμερα. Αποτελούν με αμυδρές εικόνες της παλαιάς δόξας του. Όσιος Νείλος όμως έχει όλη την αίσθηση του αληθινού μοναχισμού. Γι' αυτό από τις 6 ώρες έως τις 9 αναγίγνωσε και εξερευνούσε τον νόμο του Κυρίου και τα έργα των πατέρων για να δει τι έκαναν οι Άγιοι, πώς σκέπτονταν και να τα εντυπώσει στην καρδιά του. Εργασία, προσευχή, προσεδρία στο Χριστό και μελέτη ήταν η ζωή του. Μας αναφέρει λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία παρηγκονίστησαν την εποχή εκείνη, γιατί θεωρώ σήμερα ότι τουλάχιστον στα περισσότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους και μελέτη υπάρχει και ομιλίες υπάρχουν και συνάξεις υπάρχουν και οι πατέρες διαβάζονται και μελετώνται όπως και στα έξω μοναστήρια. Αλλά όπου δεν γίνεται δεν υπάρχει πνευματική αναζωπήρωση της πνευματικής φωτιάς του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο μας προσφέρει και μας δυναμώνει και μας ενώνει με το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Οπότε μόνο ό,τι εισπράτανε. Βάλτε λοιπόν ότι η Θεία Κοινωνία περιορίστηκε. Βάλτε λοιπόν ότι ό,τι κάνει ο μοναχός το κάνει γιατί αυτό πρέπει να κάνω. Βάλτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μελέτη της Γραφής και των Πατέρων και έτσι φτάσαμε στο να ξεφτύσει το μοναχικό πνεύμα και όλα να είναι μία τυπολατρία. Να μην βιώνει στην πραγματικότητα ο μοναχός την πίστη μας και την ορθοδοξία μας. Ο Άγιος όμως, αφού διάβαζε και την 9η ώρα κατά την οποία ο Κύριος παρέδωσε το πνεύμα του, εφόσον δηλαδή ζούσε το τρομερό γεγονός του θανάτου του Κυρίου και τελούσε και τον Εσπερινό, πάντοτε ήταν συνυφασμένη με τον Εσπερινό η 9η, έκανε μετά ένα περίπατο για να ξεκουραστεί λίγο. Εδώ βλέπουμε και πάλι την απλότητα, τη φυσικότητα, την ομορφιά του πνευματικού αυτού αγωνιστή, την ποικιλία και την ωραιότητα της ζωής του, που θυμίζει τους Αποστόλους Εκκλησίες μας. Πού είναι η τυπικό της και η σκληρό της του μοναχού, που δεν αναγνωρίζει κανέναν, που δεν καταλαβαίνει κανέναν, παρά μόνο θέλει να κάνει ό,τι έχει μάθει αυτός. Εμιμήτου τους Αγίους της Εκκλησίας μας, Όσιος Νείλος. Αναπαύοντας λιγάκι την αίσθησή του και την κόπωση του νοός του, με το να εξέρχεται για να γναντεύσει την ωραιότητα της φύσεως, η οποία δεν είναι κάτι άλλο παρά μία αντανάκλαση και ένας καθρέφτης της ωραιότητος του Θεού, του ουρανίου νυμφίου. Ανέβαινε πάνω στα βουναλάκια, γύρω από το ασκητήριό του. Κατέβαινε κάτω, χαιρόταν τη φύση, διότι είχε αποκάμει από το μήκος της ημέρας. Ήταν φωσιολάτρης, όχι. Αδολεσκούσε εν Κυρίω. Ήταν η στιγμή που για ανάπαυσή του είχε την αδολεσκία. Η αδολεσκία, ο διαλογισμός, που για το δυτικό κόσμο αποτελεί το αποκορύφωμα της νοεράς προσευχής, ήταν η δική του ανάπαυσης, το διάλειμμα και η ξεκούραση του Αγίου. Διαβάστε πώς εννοεί ειδήσεις στην προσευχή. Διαβάστε το βίο της Αγίας Τηρεσίας, της Άβυλα. Θα δείτε ότι ο διαλογισμός είναι το τεκμήριο της νοερότητος. Κάθομαι και συλλογίζομαι.
Αυτό για τον Ανατολίτη είναι η ξεκούρασή του. Πήγαινε λοιπόν και ξεκουραζόταν μέσα στο σύμπαν, μέσα στις ωραιότητες της φύσεως, μέσα στα ορατά δημιουργήματα, αλλά και μέσα στα θεόρατα, αόρατα του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα κοίταζε όλα και εκ των δημιουργημάτων καταλανούσε και συνελάμβανε το Δημιουργό Θεό και τον εμεγάλινε. Υπήρχε πληρώτης στην ημέρα του, ζωντάνια, προσωπικό στοιχείο. Ο Όσιος είχε προσωπική ζωή. Σε αυτή τη ζωή δεν χωρεί ούτε πραγματική κούρασης, ούτε πλήξης, ούτε εγωισμός, ούτε τίποτα. Με την καθημερινή δε αυτή άνεση και ωραιότητα μπορεί κανείς να ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Είδαμε ότι ο Όσιος Νείλος ξέρει να ρυθμίζει με σύνεση το χρόνο του, ώστε να μην αποτελεί ένα σκληρό ωράριο όπως τον λογικό και τεχνικό άνθρωπο της εποχής μας. Έτσι όλη του η ζωή ήταν ένα χαρούμενο πίδημα, ένα καθημερινό τρέξιμο μαζί με τον Χριστό. Εδώ ο γέροντας Εμιλιανός πάρα πολύ απλά και με πολύ όμορφα λόγια μας περιγράφει πώς κυλούσε την ημέρα του ο Άγιος. Και βλέπετε ότι όλα αυτά τα οποία έκανε και μας ανέφερε και σας τα διάβασα αποτελούσαν ένα προσωπικό βίωμα. Θα λέγαμε ότι σε κάθε του κίνηση βίωνε το Θεό. Δεν έκανε κάτι γιατί πρέπει να το κάνω, όπως είπαμε στην προηγούμενη σύναξή μας. Έκανε ό,τι έκανε μόνο και μόνο γιατί βίωνε και ζούσε με τον Χριστό. Ξύπναγε με τον Χριστό, διάβαζε με τον Χριστό, έτρωγε με τον Χριστό, ξεκουραζόταν με τον Χριστό. Τα πάντα ήταν στην καθημερινότητά του ένα βίωμα. Με αποτέλεσμα αυτό δεν του δημιουργούσε πλήξη. Δεν του δημιουργούσε πλήξη. Είναι αυτό που προσπαθώ να σας πω και σε όλους σας πολλές φορές και ιδιαιτέρως όταν μιλάμε, ότι το μοναστήρι πρέπει να είναι στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με άγχος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι πιεζόμενος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι επειδή πρέπει να το κάνω. Κινούμε όπως κινούμε μέσα στο σπίτι μου. Μόνο που στο σπίτι μου ό,τι κάνω το κάνω συμφεροντολογικά, γιατί το κάνω με έναν απότερο σκοπό, ενώ μέσα στο μοναστήρι μου το κάνω για τον Χριστό. Γιατί ζω με τον Χριστό. Φανταστείτε δύο νιώπαντρους που είναι ερωτευμένοι. Πώς ζουν και χαίρονται τον έρωτά τους οι νιώπαντροι μέσα στο σπίτι τους, στο καινούργιο. Ό,τι κάνουν, το κάνουν από αγάπη. Φτιάχνουν όμορφα το σπίτι τους, το στολίζουν όμορφα, γιατί είναι η φωλιά τους. Είναι η φωλιά που ήδη αναπαύονται, είναι η φωλιά που ήδη ξεκουράζονται. Δεν είναι κάτι ξένο από αυτούς. Όταν τρώνε, τώρα τους βλέπετε με χαρά. Όταν ξεκουράζονται πάλι το ίδιο. Όταν συζητούν πάλι το ίδιο. Ζουν μία βιωματική κατάσταση σε μία καθημερινότητα. Αυτό το πράγμα πρέπει να το βιώνει ο μοναχός. Πρέπει να νιώσει ακριβώς ότι εδώ είμαι με τον αγαπημένο μου Ιησού που ζω το θείο έρωτά μου, που ζω την καρδιά μου με την καρδιά του και γίνεται ένα, και αυτό με πληρώνει, αυτό με γεμίζει. Έτσι κάθε κίνηση που κάνω δεν είναι επειδή πρέπει τώρα να την κάνω, την απολαμβάνω και τη χαίρομαι, και έτσι δεν καταντά ρουτίνα, έτσι δεν καταντά μια βιωματική καθημερινή πράξη καθημερινότητος, με την έννοια δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει τώρα.
Το αντίθετο αυτό με γεμίζει. Για σκεφτείτε, θα έλεγα τώρα, πως ένα ερωτευμένο νιώπατρο ζευγάρι στολίζει τα Χριστούγεννα το σπίτι του. Με πόση χαρά κάθονται, το φτιάχνουν, το δέντρο, τα παράθυρα, οτιδήποτε κάνουν στο σπίτι, το φαγητό που ετοιμάζουν. Και χαίρονται αυτό που κάνουν και το απολαμβάνουν. Αυτό πρέπει να βιώνω μέσα στο μοναστήρι. Σε καθημερινή μου βάση. Σε καθημερινή βάση αυτό πρέπει να βιώνω. Αυτό το πέτυχε ο Άγιος. Και γι' αυτό οτιδήποτε κάνεις, ακόμα και τον καφέ σου όταν πίνεις, πρέπει να τον απολαμβάνεις με έννοια, όχι να τον ευχαριστιέσαι εσύ, αλλά ότι είσαι με την αγάπη σου τον Χριστό και κάθεσαι μες στο σπίτι του, του Χριστού, είστε μαζί και απολαμβάνετε και πίνετε τον καφέ μαζί. Ή την κουβέντα που κάνεις με έναν άλλον μοναχό. Τα πάντα δηλαδή πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα. Δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις ίσως να το περιγράψω. Και τότε πραγματικά ζω την εχριστό ζωή. Δεν είναι η ακολουθία που θα μου την κάνει ο τύπος. Και θα σας θυμίσω ότι οι ασκητές δεν κάνανε ακολουθίες. Ούτε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτή έκανε καμιά ακολουθία. Όμως, εκεί που ήταν στη σπηλιά της στην έρημο, βίωνε αυτή την κατάσταση. Ήταν το δικό της σπίτι που είχε απομονωθεί με τον αγαπημένο της Χριστό και η έρημος γινόταν παράδεισος μέσα στην καρδιά της. Η έρημος γινόταν παράδεισος. Αυτό ακριβώς πρέπει να αποκτήσω και να ζήσω κι εγώ στην καθημερινότητα μέσα στο μοναστήρι. Ενώ στην οικογένεια κρύβει το συμφεροντολογικό. Δηλαδή είναι η απογονή μου, ότι κάνω, το κάνω για τα παιδιά μου. Έχω ένα άλλο σκεπτικό, που είναι λανθασμένο και αυτό το σκεπτικό. Γιατί ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την κατοίκον εκκλησία. Πώς θα έπρεπε δηλαδή το χριστιανικό ζευγάρι να μετατρέπει το ίδιο του το σπίτι σε κατοίκον εκκλησία. Να γινόταν και αυτό ένα πραγματικό μοναστήρι. Οι άνθρωποι μέσα εκεί να ζούσαν πραγματικά αυτό που πρέπει να ζει και ο μοναχός μέσα στο μοναστήρι. Και τότε η καρδιά μου είναι πεπληρωμένη. Τίποτα δεν με πιέζει. Για τίποτα δεν αγχώνομαι. Τα πάντα τα ζω και τα απολαμβάνω. Είδατε πως βλέπει και τη φύση. Ακούστε τι λέει. Τα κοίταζε όλα και εκ των δημιουργημάτων κατανοούσε και συνελάμβανε τον Δημιουργό Θεό και τον εμεγάλινε. Τι κατανοούσε? Ότι όλα αυτά ο Θεός τα έκανε για μένα. Όλα αυτά ο Θεός μου τα πρόσφερε σε μένα. Και γι' αυτό τον δόξαζε. Πώς εγώ δοξάζω κάποιον που μου φέρνει ένα δώρο και τον ευχαριστώ? Το ίδιο λοιπόν μέσα από τη φύση όλα αυτά που έκανε ο Θεός τα έκανε για τον άνθρωπο. Βλέποντας λοιπόν τη φύση, δεν ήταν φυσιολάτρης, αλλά έβλεπε το Δημιουργό Θεό και τον κόσμο ως κόσμημα, γιατί αυτό σημαίνει και κόσμος, είναι ένα κόσμημα το οποίο μου το προσφέρει σε μένα ο Θεός. Ένα ωραίο δαχτυλίδι, ένα ωραίο διαμάντι, το οποίο το δέχομαι ως δώρο του Θεού. Έτσι δέχομαι τον ήλιο, έτσι δέχομαι τα αστέρια, έτσι δέχομαι τα λουλούδια, έτσι δέχομαι τα πάντα. Και επειδή είναι δώρο δικό του, του αγαπημένου μου Ιησού, το αγαπώ αυτό το δώρο. Και γι' αυτό αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα δέντρα, αγαπώ τα λουλούδια, αγαπώ τα ζώα, αγαπώ τη γη, αγαπώ το χώμα, αγαπώ τα άστρα, αγαπώ τον ουρανό, αγαπώ τον ήλιο, τη σελήνη. Γιατί όλα αυτά τι μου θυμίζουν, το δώρο τι μου θυμίζει? Τον αγαπημένο μου. Αυτό που μου το έφερε μου θυμίζει το δώρο.
Αυτό μου θυμίζει. Και γι' αυτό είμαι ερωτευμένος με το Θεό και ερωτευμένος με όλα αυτά τα οποία ο Θεός μου έδωσε. Γιατί είναι δικά του, γι' αυτό τα αγαπώ. Και γι' αυτό και τα προσέχω. Να μην καταστραφούνε. Γι' αυτό και προσέχω τη φύση, τα λουλούδια. Και γι' αυτό τελικά αυτός ο οποίος δεν αγαπά το Θεό καταστρέφει τη φύση. Καταστρέφει τη φύση. Και γι' αυτό είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι οι άνθρωποι θα κάψουν, λέει, τη φύση όταν πάψουν να αγαπούν το Θεό. Γιατί ποιος έρχεται να σου καταστρέψει ένα δώρο? Αυτός που δεν σε αγαπά. Ή δεν αγαπά εκείνον που το πρόσφερε, που σου πρόσφερε το δώρο. Και γι' αυτό πάει και σου καταστρέφει το δώρο. Για να μην το χαρείς, ώστε να δοξάσεις αυτόν που σου φέρε το δώρο, δηλαδή το Θεό. Έτσι βίωνε όλες τις καταστάσεις. Και έτσι πρέπει να βιώνει ο ίδιος ο άνθρωπος το Θεό. Και πολύ περισσότερο εμείς που αφιερώσαμε πλήρως τη ζωή μας σε Αυτόν. Γιατί εμείς τι κάναμε? Αποφασίσαμε τη ζωή μας να την δώσουμε σε Αυτόν. Και τη δώσαμε σε Αυτόν τη ζωή μας. Όπως προσφέρω ένα δαχτυλίδι, όπως προσφέρω ένα ρολόι σε ένα εικόνισμα της Παναγίας ή του Χριστού και το αφιερώνω, εγώ ακριβώς τι έκανα? Αφιέρωσα τη ζωή μου σε εκείνον που αγάπησα. Όπως μια γυναίκα αφιερώνει τη ζωή της στον άντρα και ο άντρας στη γυναίκα, ομοίως και εγώ αφιέρωσα όλη μου τη ζωή σε εκείνον που αγάπησα. Αυτό έκανα. Αυτό σημαίνει μοναχισμός. Έδωσα τη ζωή μου και τα πάντα για Αυτόν. Και πίσω από εκεί δεν έχω μετά σκοπιμότητες. Δεν υπάρχει δύο τέλεια. Δεν γίνουμε κάτι συμφροντολογικά. Δεν σκέφτομαι μετά τον εαυτό μου. Γιατί? Γιατί έγινα θυσία και θυμίαμα για το Θεό. Θυσίασα τα πάντα για το Θεό. Ακόμα και την ίδια μου τη ζωή. Την πρόσφερα. Άρα τι αντάλλαγμα να περιμένω? Και από ποιον να περιμένω αντάλλαγμα? Αφού το κίνητρό μου ήταν η αγάπη. Γιατί πρόσφερα το Θεό, τη ζωή μου στο Θεό? Από αγάπη. Εκτός, ενώ όπως πολλές φορές κάποιος παντρεύεται κάποιον, και γινόταν από το παλιά και ειδικά στην αυτοκρατορία, έπαιρνε ο πρίγκιπας ή η πριγκίπισσα μια βασιλοπούλα, γιατί ήξερε ότι θα γίνει και εκείνος βασιλιάς και θα ενώναν τις περιουσίες τους και θα γινόταν ολόκληρη δυναστεία. Εκεί υπήρχε συμφέρον πίσω από την τέλεση ενός τέτοιου γάμου. Σε εμάς όμως δεν υπάρχει αυτό. Εμείς δίνουμε τα πάντα και δώσαμε τα πάντα και αφιερώσαμε τη ζωή μας στον αγαπημένο μας Χριστό. Επομένως δεν έχω να ασχοληθώ με κάτι παραπάνω. Όλη η ζωή μου μυρίζει Χριστό. Γιατί είμαι ένα μαζί Του. Η κάθε κίνησή μου, η κάθε συμπεριφορά μου, τα πάντα θυμίζουν Χριστό. Μαρτυρούν αυτό που είμαι. Μαρτυρούν αυτό που πρόσφερα, τη ζωή μου. Μέσα σε ένα τέτοιο πνεύμα έζησε και κινήθηκε. Και εκεί πρέπει να κινείται όλος ο μοναχισμός. Ο οποίος, όπως αναφέρει εδώ ο γέροντας Εμιλιανός, βλέπουμε δυστυχώς ότι ξέπεσε και ξεπέφτει πολλές φορές.
Και ίσως θα έπρεπε να τον ευχαριστήσουμε, διότι με τα βιβλία του αυτά που έγραψε ο Γέροντας Εμιλιανός μας δείχνει πού πρέπει να βαδίζουμε και τι στόχους να έχουμε. Πού πρέπει να βαδίζουμε και τι στόχους να έχουμε. Γιατί δυστυχώς πολλοί αφιερώνονται στο Θεό αλλά χάνουν το στόχο τους. Και γι' αυτό στο Άγιον Όρος ακούς και λένε πρόσεξε μη χάσεις τον καλόγερο. Αυτή η παροιμία πρόσεχε μη χάσεις τον καλόγερο εννοεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοί ξέρετε γίνονται αρχιμαντρίτες, βγαίνουν έξω στις πόλεις και από εκεί και πέρα χάνεται ο στόχος. Το να ζω και να βιώνω κάθε μέρα το Θεό. Γι' αυτό τον παντρεύτηκα, γι' αυτό τον ερωτεύτηκα, γι' αυτό τον αγάπησα, γι' αυτό στεφανώθηκα μαζί του. Για να ζω και να βιώνω την πληρότητα που θέλω πάνω σε αυτή τη γη με τον Χριστό. Εάν λοιπόν ξεφύγω και μπλέξω σε άλλα γρανάζια και δυστυχώς πολλοί έξω έμπλεξαν σε άλλα γρανάζια και πολλοί έγγαμοι κληρικοί και πολλοί άγαμοι κληρικοί και πολλοί επίσκοποι και μητροπολίτες και ξεχάσανε αυτό ακριβώς που είναι η ουσία και που μας το υπενθυμίζει σήμερα ο Γέροντας Εμιλιανός. Και πρέπει να αγωνιστούμε, να το πράξουμε για να επαναφέρουμε τη ζωή μας στους πραγματικούς στόχους της. Να βιώνω το Χριστό. Να ζω το Χριστό. Και αυτό τι φέρνει? Φέρνει την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μου. Γιατί δεν γίνεται κάτι τυπικά. Δεν γίνεται κάτι τυπικά. Αλλά ζω και κινούμε εν Χριστώ. Έχω δηλαδή την εν Χριστώ ζωή. Πολλούς δε και απεστήθησε λόγους και χρήσεις του θεολόγου και των λοιπόν διδασκάλων γυμνάζω να ή τον νουν εν τούτης και ρεβασμού και ρώμη παρέχουν άμα δε και την φύσιν τη μαθήσει οξύνων. Όπως σας είχα πει παραπάνω, λέει ο βιογράφος, ο Όσιος διάβαζε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο, του οποίου απεστήθησε λόγους και φράσεις. Με αυτόν τον τρόπο όξινε το μυαλό του για να μην αχριστεύεται, όπως αχριστεύεται ο νους των συγχρόνων μοναχών. Ο σύγχρονος μοναχός διαβάζει μόνο τα κείμενα που έχει ορίσει η Εκκλησία μας στα λειτουργικά βιβλία και δεν τον ενδιαφέρει τι όξυνση και τι σύλληψη θα το επιφέρουν αυτά. Του είναι αρκετό να βγει το περιεχόμενο. Εδώ όμως ο νους του Οσίου Νείλου καθίστατο ικανότερος, οξύτερος για να μπορεί να συλλαμβάνει και το Θεό. Γιατί τα παιδιά αποστηθίζουν ποίηματα στο σχολείο, διότι γυμνάζουν έτσι το νου τους και τον κάνουν πιο οξύ. Παράλληλα δε απασχολείται ο νους και δεν ρεμβάζει, αλλά και στις ώρες του πνευματικού ρεμβασμού, της εν Χριστώ αδολοσχίας του, όσους έφερνε όλα τα κείμενα στο νου του και του χαιρόταν έτσι και απολάμβανε την ημέρα του. Βλέπετε ότι, και πάλι συνεχίζει πάνω στο ίδιο, ότι δεν περιοριζόταν στα τυπικά μέρη που έκανε και έχει κάνει η Εκκλησία, αλλά μόνος του προσπαθούσε να εμβαθύνεις στους πατέρες, να εμβαθύνεις στη ζωή των Αγίων. Έψαχνε να βρει πώς αυτοί πέτυχαν και ενώθηκαν με το Θεό. Πώς το πέτυχαν, ποιο δρόμο ακολούθησαν, τι έκαναν και γέμισαν και έγιναν δοχεία του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό αναζητούσε. Και γι' αυτό διάβαζε τους λόγους του. Διότι μέσα από τους λόγους των Αγίων βρίσκουμε ακριβώς
τον δρόμο που εκείνοι περπάτησαν και έφτασαν στη δόξα του Θεού. Βρίσκεις. Μπορεί να μαθαίνεις και θεολογικά πράγματα. Να μαθαίνεις τι είναι το μοούσιον και τι είναι το αλάθητον και τι είναι το ένα και το άλλο. Τα οποία αυτά είναι δογματικά όμως. Δεν αναζητούσαν αυτά οι Άγγιοι. Τα μάθαιναν όμως γιατί οι πατέρες τα αναφέρουν. Αυτό που έψαχναν μέσα από τα πατερικά κείμενα ήταν το πώς οι ίδιοι πλησίασαν το Θεό. Τι έκαναν. Όπως και εμείς αναζητώντας και ψηλαφίζοντας σήμερα τη ζωή του Αγίου Νείλου, του Καλαβρού, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να δούμε πώς πέτυχε κάνοντας κάποια πράγματα να φτάσει στην αγιότητα. Να φτάσει να ενωθεί με το Θεό και να είναι άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τι έκανε. Πώς έφτασε εκεί. Αυτό αναζητούμε. Και βλέπουμε ποια είναι τα λάθη μας, ποια είναι αυτά τα οποία δεν έπρεπε να βιώνουμε και να κάνουμε και ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει πραγματικά να πράττουμε και πώς να βιώνω την εν Χριστώ ζωή. Και από εκεί ξεκινάει κανείς αναζητώντας μέσα από τα Ευαγγέλια. Δείτε με πόση απλότητα ζούσε ο Χριστός. Δείτε με πόση απλότητα ζούσε ο Χριστός. Με πόση απλότητα ομιλούσε. Με πόση απλότητα εκινήτω. Πώς συμπεριφερόταν. Όταν δω την καθημερινή ζωή του Ιησού και την εντοπίσω και την κατανοήσω και οι πατέρες αυτό κάνουν, ερμηνεύουν για όσους δεν μπορούν από μόνοι τους να κατανοήσουν την ζωή του Χριστού, οι πατέρες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ερμηνεύουν αυτά που έζησαν κοντά στον Χριστό για να γίνουν κατανοητά σε εμάς. Για όσους δεν μπορούν να το κατανοήσουμε, διαβάζοντας μόνοι μας την Αγία Γραφή. Θα λέγαμε ότι οι πατέρες είναι ένα φροντιστήριο για τους ανόητους και τους βλάκες, που δεν τους κόβει το κεφάλι, δεν τους κόβει ο νους και θέλουν ένα λυσάρι, ένα δηλαδή ευρετήριο, το οποίο να κατανοήσω αυτά που μου λέει ο διδάσκαλος και ο τρόπος που έζησε. Όπως πάμε σήμερα στο σχολείο, διδάσκει ο καθηγητής, αλλά πρέπει να πάω μετά άλλες 6 ώρες φροντιστήριο γιατί μου κόβει το μυαλό και δεν κατάλαβα τι μου είπε ο καθηγητής. Πρέπει να πάω μετά σε ένα φροντιστήριο να μου αναλύσει ο άλλος στο φροντιστήριο το τι μου είπε το πρωί ο καθηγητής. Αυτό είναι, κάνουν οι Άγιοι Πατέρες. Και αυτό έκανε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που δεν καταλάβαιναν το τι έγραψε ο Παύλος και κάθισε να αναλύσει το τι ο Παύλος εννοούσε. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και το αυτή λέει που του μιλούσε ο Παύλος, που του εξηγούσε το τι εννοούσε πίσω από τις λέξεις, που δεν τις καταλάβαιναν. Βλέπετε το αυτή σώζεται άφθαρτο στη μονή βατοπεδίου μαζί με την κάρα του. Άρα και ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ένα φροντιστήριο κάνει. Αυτό που κάνω και εγώ τώρα σε εσάς. Ώστε το κείμενο που διαβάζουμε να γίνει πιο κατανοητό και πιο πρακτικό στη ζωή μας. Γιατί πολλές φορές διαβάζοντας ένα βιβλίο δεν εισερχόμεθα
στο νόημα του βιβλίου. Πολλές φορές μπορεί να μείνουμε σε λέξεις ή να μην συλλάβουμε καν το νόημα. Ενώ θέλει κανονικά μία-μία λέξη να προσπαθώ να δω ο συγγραφέας που έγραψε τι εννοεί κάτω από αυτή την παράγραφο, κάτω από, από αυτές τις λέξεις, τι μήνυμα θέλει να μου περάσει. Π.χ. επανέρχομαι στο ίδιο κείμενο. Υπήρχε πληρώτης στην ημέρα του. Τι σημαίνει υπήρχε πληρώτης στην ημέρα του? Τι θέλει να μου πει ο συγγραφέας? Ότι η καρδιά του, η ψυχή του ήταν πληρωμένη από χαρά. Αλλά άμα το διαβάσω υπήρχε πληρώτης στην ημέρα του, ζωντάνια, προσωπικό στοιχείο, δεν θα καταλάβω τι εννοεί. Πρέπει να καθίσω να σκεφτώ τι μου λέει ότι είχε πληρότητα. Όπως γεμίζεις ένα δοχείο με νερό και είναι πλήρες, έτσι ήταν ο Άγιος. Πώς το πέτυχε αυτό όμως? Άρα δεν είναι τη λέξη να την προσπεράσω. Και η κάθε λέξη ίσως θέλει και ερμηνεία πάλι. Διότι ο συγγραφέας που γράφει το βιβλίο ξέρει πολλά, αλλά δεν μπορεί να γράψει όλα αυτά που σκέφτεται, και γι' αυτό κάτω από τις λέξεις και πίσω από τις λέξεις που γράφει κρύβει ένα ολόκληρο νόημα, το οποίο αν δεν μπορώ να το αντιληφθώ, αυτό είναι πρόβλημα του δικού μου μυαλού φυσικά, που δεν μπορώ να το αντιληφθώ, τότε έχω το μεταφραστή. Και ο μεταφραστής είναι οι Άγιοι Πατέρες. Και οι μεταφραστές των Άγιων Πατέρων είναι πάλι οι σύγχρονοι πατέρες, που μας ερμηνεύουν τι εκεί εννοούν και τι δεν εννοούν. Έτσι γίνεται η κατανόηση ενός κειμένου. Ο Άγιος λοιπόν είχε πληρότητα. Βίωνε τα πάντα στην εντέλεια. Οπότε τι δημιουργείται, δεν υπήρχε ούτε πλήξης, ούτε κούρασης, ούτε τίποτα άλλο. Δεν έπλυτε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι ασκητές που ζούμε σε μια σπηλιά δεν πλήττουν. Και λες, καλά, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα όλη την ημέρα. Πώς δεν πλήττει? Δεν κουράζεται μέσα στη σπηλιά τόσα χρόνια? Μπορεί να κάτσει 40, 50, 60 χρόνια σε μια σπηλιά. Δεν κουράστηκε? Όχι, γιατί ούτε το χρόνο του καταλαβαίνει πως περνάει. Όταν είσαι σε πληρότητα, όπως όταν έχεις πολλές εργασίες να κάνεις και είναι πολλές, είσαι πλήρης εργασιών, προσέξτε, δεν καταλαβαίνετε ότι πως κύλησε η μέρα. Κύριε Παναγία μου, έφυγε ο χρόνος και δεν το κατάλαβα. Γιατί ήσουν πλήρης εργασίας και σου φύγει ο χρόνος και δεν έφτασε ο χρόνος. Το ίδιο αισθάνεται κανείς όταν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Εκμηδενίζεται ο χρόνος. Τα 60 χρόνια είναι 6 δευτερόλεπτα. Τα 60 χρόνια είναι 6 δευτερόλεπτα. Θυμηθείτε το μοναχό που φύγε από το μοναστήρι του και πήγε για λίγη προσευχή, και όταν επανήλθε είχαν περάσει 500 χρόνια. 500 χρόνια αναφέρει το περιστατικό τα βιβλία μας. Πήγε ο μοναχός λίγο παραπέρα στο δάσος, λέει, να προσευχηθεί. Και ξεκίνησε την προσευχή του και συνειρπάστη μετά το Θεό. Εδώ τι έχουμε? Τι σημαίνει συνειρπάστη μετά το Θεό? Όπως συναρπάζομαι εγώ, ο ερωτευμένος, που παίρνω την κοπελιά μου, μιλάω με τις ώρες και φωνάζει η μάνα μου από μέσα και μου λέει, τέλειωνε, 3 ώρες έχεις το τηλέφωνο, κλείσ' το επιτέλους. Και λες, ποιες ώρες ρε μάνα, 3 ώρες. Τώρα, μόλις ξεκίνησα και μιλάω, 3 λεπτά έχω. Και κοιτάς μετά το τηλέφωνο και λες, ρε παιδάκι μου, πράγματι μίλησα 3 ώρες. Γιατί συναρπάζεσαι.
Ο έρωτας σου βγαίνει ακόμα και μέσα από το τηλέφωνο. Και ο χρόνος μηδενίζεται. Και αν αυτό γίνεται στον ανθρώπινο έρωτα, σκεφτείτε αυτός που έχει την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και είναι ερωτευμένος με το Θεό. Αυτό παθαίνει λοιπόν ο μοναχός. Πηγαίνει να κάνει 5 λεπτά προσευχή και όταν ξαναγύρισε στη μονή είδε μια εντελώς διαφορετική μονή. Άλλους ανθρώπους, άλλον ηγούμενο και θεώρησε ότι έγινε κατάληψη της μονής. Και όταν έλεγε εγώ είμαι αδελφός της μονής, οι άλλοι γελούσαν μαζί του. Και όταν τους είπε ποιος είναι ο ηγούμενος, και λέμε ο ηγούμενός μου είναι αυτός, τότε πήγαν στο μοναχολόγιο οι πατέρες. Και γυρίζαν πίσω σελίδα, σελίδα, σελίδα και φτάσαν 500 χρόνια πιο πριν και βρήκαν τον ηγούμενο και βρήκαν και το όνομα αυτού του μοναχού που ήταν στην πόρτα και έλεγε «Είμαι αδελφός της μονής». Και όταν το ρώτησαν «Πού ήσου, πώς ζεις, τι έχει συμβεί» εγώ λέει «Τώρα έφυγα» λέει «Προν 5-10 λεπτών και πήγα λίγο στο δάσος να προσευχηθώ και επέστρεψα». Αυτό σημαίνει πληρότητα. Άρα ο μοναχός και ο ασκητής που κάθεται στο σπήλαιο 40 και 50 και 60 χρόνια ή μέσα σε ένα μοναστήρι δεν αισθάνεται ότι κύλησε ο χρόνος. Γιατί ζεις την πληρότητα. Ζεις μέσα στη χαρά. Αυτό πρέπει να βρω. Και αν το βρεις, τότε δεν θέλεις να το χάσεις. Τότε δεν θέλεις να το χάσεις. Γιατί βιώνεις την πληρότητα. Βιώνεις το παν τότε. Και το παν είναι ο Θεός. Αυτό πρέπει να πετύχω μέσα στην ψυχή μου. Να βιώσω αυτή την πληρότητα που είναι και γίνεται μόνο ένα Αγίο Πνεύματι. Και γι' αυτό επιμένει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ και λέει «Στόχος της ζωής σας είναι να πληρώσετε την καρδιά σας με το Πνεύμα το Άγιο». Όποιος το πετύχει αυτό, πλέον ζει μέσα σε ένα χώρο και ζει ήδη στη Βασιλεία του Θεού. Και ο χρόνος δεν κυλά. Όπως αυτοί που βρίσκονται στην αιωνιότητα, όταν γίνει η Ανάσταση των νεκρών, επειδή ζουν και βλέπουν τη δόξα και τη χάρη του Θεού, όταν αναστηθούν τα σώματά τους, θα νομίσουν ότι, αν τους πούμε ότι πέρασαν 2.000 χρόνια ή 5.000 χρόνια, θα μας πούν «Ορίστε, μα εμείς χθες ήρθαμε από τη γη στη Βασιλεία του Θεού». Διότι εκεί ο χρόνος δεν υπάρχει. Εκμηδενίζεται. Όπως εκμηδενίζεται που σας είπα στο τηλέφωνο του αγοριού εκείνου με την κοπέλα του που είναι ερωτευμένος. Και οι 3 ώρες του φαίνονται 3 δεύτερα. Αυτό λοιπόν ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε και να ζήσουμε κι εμείς και ο καθένας από εμάς μέσα στις οικογένειές μας και εμείς μέσα στο μοναστήρι μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.